ανήμερα της γιορτής της Αγίας Σοφίας, ήταν και τα γενέθλια της Ελεονόρας Μελέτη. Σε αυτά λοιπόν τα γενέθλια, ο σύντροφός της, ο Θοδωρής Μαρασούλης, ο θεατρικός επιχειρηματίας, της έκανε πρόταση γάμου και ανέβασε μάλιστα και συγκεκριμένο στιγμιότυπο και στο Insta Story. Το που λέει σε yes, βεβαίως και το έχουμε. Για να το δούμε, παρακαλώ. Βεβαίως. Αυτό έχω βάλει lounge και θα παίζει συνήθεια μόνο. Αλλά μπορεί να χρειαστεί να παίζει λίγο με την να μην το ξέρω. Όχι, είναι έτοιμο. Πολιτέ! Είμαστε έτοιμοι. Αυτά είναι έτοιμα. Πέντε. Τα αρνιά προηγήθηκαν τις πρότασες γάμου. Λοιπόν, υπάρχει και σχετικό. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος. Αυτό ήταν το Είδαμε τα κοψίδια και όλα αυτά κάπου είναι και περνάνε καλά. Βέβαια θέλω να σου πω ότι τις έκανε και πλάκα ο Θοδωρής. Εδώ είναι το μόνο. Εδώ, μπράβο, είναι στις Said Yes. Το εδώ. Δείχνει. Πάμε, αυτή είναι η είδηση. Για δείτε, το Boomerang το έχει ανεβάσει. Δείχνει το και μονόπετρο. Λέει στις Said Yes. Και την κάνει μέσος, είπε ναι. Και δείχνει το μονόπετρο. Τι κοτρώνε είναι αυτή φανταστική. Παιδιά, τι ωραία! Χάρηκα, πραγματικά χάρηκα πολύ. Και πρώτη φορά βλέπουμε την Ελεονόρα με μονόπετρο. Εγώ πρώτη φορά τη βλέπω τόσο ευτυχισμένη. Εγώ αυτό πήγα. Εγώ τόσο χαρούμενη. Έχει αρκετά ευτυχισμένη στη ζωή τη η Ελεονόρα. Καλά, ρε παιδί μου, αλλά τώρα φαίνεται λάμπη από ευτυχία. Εντάξει, άλλο τώρα. Και με το συγκεκριμένο παιδί, θέλω να πούμε κάποια πράγματα για αυτή τη σχέση. Ναι, βέβαια. Είναι λίγο καιρό μαζί, αλλά εγώ ακούω ότι μιλάμε για ένα θηλώδη έρωτα. Πολύ αγάπη και ότι η Ελεονόρα είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα κάνει συνέχεια εκπλήξη ο Θοδωρής. Έκανε τώρα και πλάκα αυτό με τα αρνιά. Ξέρουμε όλοι ότι η Ελεονόρα, δεν ξέρουμε μάλλον όλοι ούτε οι τηλεθεατές, αλλά η Ελεονόρα είναι vegan. Είναι χορτοφάκος. Δεν τρώει κρέας. Οπότε χθες οργάνωσε ένα πάρτι στο σπίτι του και άρχισε να σουβλίζει αρνιά και της έκανε πλάκα. Γελάσανε με το που πήγε και της τα έδειξε κτλ. Είναι μαζί, παιδιά, μόλις 6 μήνες. Στους 6 μήνες γίνεται πρώτα σιγά μου, ε. Την αποκάλυψη. Πώς θα καταφέρνουν, δεν ξέρω. Την αποκάλυψη και όλα τα Ελεονόρα Μελέτη. Με την πρώτη ματιά. Είχαν βρεθεί σε μια θεατρική παράσταση, είδω ένα τον άλλο και είναι αυτό που λένε κεραυνοβόλος έρωτας. Μπαμ, μπουμ, αυτό θέλω και εγώ τώρα να μου συμβεί. Αυτό το μπαμ, μπουμ, μπαμ. Αυτό. Δηλαδή να ραφτός 6 μήνες, Κατερίνα, θα έχουμε γάμο. Μακάρι καλέ, δεν προλαβαίνω να μου δει. Η συγκεκριμένη σχέση κιόλας η Ελεονόρα την είχε αποκαλύψει στις 4 Ιουνίου μέσω του Twitter. Είχε ανεβάσει μια φωτογραφία του Θοδωρή που κοιμάται στην αγκαλιά τη. Και εκεί από τα τατού βρήκαν όλοι ποιο είναι ο Θοδωρής Μαρασούλης. Και ήταν και μεγάλη έκπληξη να πούμε η συγκεκριμένη φωτογραφία. Γιατί ο Θοδωρής λίγους μήνες πριν ήταν με άλλη σχέση. Περιμέναμε δηλαδή από ναι, αλλού το γάμο. Πούμε, δεν είναι γνωστό, τη Ρούλα, τη Σταματοπούλου. Ναι. Ναι. Είχε χωρίσει βέβαια από τη Ρούλα και μετά. Ναι, αλλά ήταν έκπληξη και δεν ναι, το περιμέναμε. Ήταν χρόνια με τη Ρούλα. Ακριβώς. Να σου πω κάτι όμως, αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή, βεβαίως. Μπορεί να είσαι χρόνια με έναν άνθρωπο, να χωρίσετε και μετά από λίγο να γνωρίσει έναν άλλον, να έρωτα ζωή σου και να το παντρευτεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μάλιστα, οι φωτογραφίες που βλέπετε και από εξόδου δεν κρύβουν τον έρωτά του, είχαν πάει μαζί και στο γάμο του ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση είναι αυτή που βλέπουμε εδώ πέρα, που είχαν πάει σε θεατρική παράσταση, γιατί είναι επιχειρηματίας ο Θοδωρής ο Μαρασούλης. Θεατρικών, πώς να το πω. Θεατρικών επιχειρήσεων. Θεατρικός επιχειρηματίας. Κάναν την πρώτη δημόσια εμφάνιση και τη δεύτερη δημόσια εμφάνιση ήταν στο γάμο του Σάκη Ρουβά. Πάντως, παιδιά, εμένα μου αρέσει και σαν ζευγάρι πολύ. Είναι πολύ ωραίο ζευγάρι. Ναι. Οι φίλοι τους, επειδή υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι φίλοι που βγαίνουν μαζί, είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Η Ελεονόρα είναι από τις πρώτες φορές που είναι τόσο χαλαρή. Δηλαδή, παιδιά, πηγαίνουν στα βόρεια προάστια, είναι πολύ χαμογελαστή και η Ελεονόρα έχει γίνει πιο γλυκιά. Παιδιά, όσοι την ξέρουν, λένε ότι η Ελεονόρα έχει χαλαρώσει. Αυτό όταν είσαι ερωτευμένος, πάντα είσαι πιο γλυκό. Δηλαδή, μέσα στο 2018, για το 2017 είναι λίγο τώρα τελειώνει. Παιδιά, θα δούμε την Ελεονόρα με νηφικό. Παιδιά, εγώ τη εύχομαι όχι απλά να τη δούμε με νηφικό, να τη δούμε και μανούλα και σύντομα. Μακάρι. Επειδή η Ελεονόρα δεν κρύβει τα χρόνια της, εχθές έκλεισε τα 39 της χρόνια. Είναι γεννημένη 17 Σεπτεμβρίου του 1978. Δεν σημαίνει, Βρεσιμαρίνο, μόνο αυτό που λες. Δηλαδή, γιατί έγινε 39 ετών, πρέπει να γίνει και μανούλα. Όχι, δεν είπα αυτό. Απλά βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή περίοδο της ζωής της, έχει γνωρίσει άλλο άλλο. Έναν άνθρωπο με τον οποίο ταιριάζουν πάρα πολύ, της βγάζει τα καλύτερα συναισθήματα, που είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπός σου να σου βγάζει καλά συναισθήματα για να σου κρύβει τον κακό σου εαυτό. Και τη εύχομαι και με το καλό και ένα παιδάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, μπράβο. Με το καλό, λοιπόν, νηφούλα. Και καλούς απογόνους να ευχηθώ στα παιδιά. Ότι καλύτερα, πολύ ωραία είδηση. Πολύ ευχάριστη.